Κύριε Πρόεδρε, μου φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που θα είμαστε με την κυρία Ναφθαλίδου από την ίδια πλευρά. Παρακαλώ. Οι ραδιοτηλεπτικές συχνότητες είναι εθνικός πλούτος. Ανήκει στον λαό και διαχειριστής αυτού του πλούτου σε ό,τι αφορά το ΡΙΚ, είναι το κράτος. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, επίσης είναι το κράτος. Και δεν είναι ιδιοκτησία προσωπική του καθενός για να τη διαχειρίζεται όπως νομίζει, όπως του τηλεφωνήσουν, όπως του πουν. Αυτή η Βουλή, με παλιό νόμο, κατάφερε να περάσει νόμο με τον οποίο υποχρεώνει το ΡΙΚ να στέλνει μηνιαία αναφορά στη Βουλή για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις πολιτικών προσώπων, κομμάτων και υποψηφίων σε μηνιαία βάση. Το καλοκαίρι μου πέρασε, ζήτησα αυτά τα στοιχεία, τα πέρασα σε ένα πρόγραμμα εκεί, μικρό, και για έναν που γνωρίζει τις πραγματικότητες αυτών των τόπων, όταν δει τον πίνακα, το μόνο που θα πει είναι ότι κάποιοι εκεί στο ΡΙΚ θεωρούν ότι είναι δική τους ιδιοκτησία, δικό τους χτήμα, κάνουν ό,τι θέλουν. Για παράδειγμα, πρώτος σε πωλήσεις, σε εισαγωγικά, είναι ο κύριος Πασιουρτίδης. Με τα πρωτοσεπολίσεις εννοώ 50-60 εμφανίσεις. Μετά είναι ο κύριος Δημητρίου, αλλά μπορεί να επικαλεστεί την ιδιότητα του ότι είναι εκπρόσωπος κόμματος. Λοιπόν, για να μην ασχοληθώ με άλλους, θα έρθω σε εσάς και σε μένα. Εσείς κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω να είστε μέσα στη μέση. Εσύ κύριε Κουλία, είσαι πρώτο-τελευταίος με δύο εμφανίσεις που την ημέρα που εκλέγες βουλευτής την τελευταία φορά έκαμε δύο εμφανίσεις. Εκαλέσα σε δύο εμφανίσεις, μέσα καλό δηλαδή. Λοιπόν, ο τελευταίος είμαι εγώ. Κύριο Κουλία, δείχνει τον νόμο που προεδρεύει. Άλλον τούτο. Ο τελευταίος είμαι εγώ, μία εμφάνιση. Και το τραγικό ποιον είναι. Και η πλάκα. Είναι για παράδειγμα, να πούμε, ένας βουλευτής, οποιοςδήποτε, αναδεικνύει ένα μίζο ζήτημα σε αυτόν τον τόπο, γίνεται φασαρία και κάθεται σπίτι του και βλέπει τέσσερις άσχετους με το θέμα βουλευτές να συζητούν για το θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής, τον οποίο το ΡΙΚ δεν είχε την ευαισθησία να τον πάρει τηλέφωνο να του πει «Κύριε, ένα καλέσω τέσσερις να μιλήσουν για το θέμα». Έλα και συζητήσιο. Δες φως και έμπα. Λοιπόν, αυτόν το ΡΙΚ δεν συνάδει με κανένα δημόσιο συμφέρον. Αυτόν το ΡΙΚ θέλει κατάρρευση. Σπαταλούν τα χρήματα του κυπριακού λαού για να βολεύουν, και να βολεύονται βεβαίως, να βολεύουν τους φίλους τους και να βολεύονται ήδη. Είπε η κυρία Ναφθαλίδου ότι πολλοί που αυτούς που εργάζονται στο ΡΙΚ, ρε παιδί μου, κουράστηκαν, δυσκολεύκονται. Ξεκινούν το πρωί και αναθεματίζουν τη μοίρα τους που να πάει δουλειά στο ΡΙΚ. Και ότι δεν προτρέπουν τα παιδιά τους να δουλέψουν στο ΡΙΚ. Θέλουν να τα βάλουν να δουλέψουν κάπου αλλού. Έτσι όνειρα εγώ είδα. Όσοι μπήκαν μέσα η πλειοψηφία τους, έπιανε 500 τηλέφωνα τους εκάστοτε κυβερνώντες για να διορισούν στο ΡΙΚ. Εν έπιασαν κανένα μοζόρι να του βάλουν το πιστόλι στον κρόταφον και να πάρουν στο ΡΙΚ να δουλεύει. Και στο τέλος της γραφής, όποιου δεν του αρέσκει, ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Αλλά αυτή η Βουλή, μαθημένη στην ανοχή, ανοχή για το ένα, για το άλλο, για το παρακάτω, για να καταλάβετε, κύριε Πρόεδρε,
Ξέσπασαν το σκάνδαλο καθηγητής Πανεπιστημίου Πρωτοβάθμιος να συλλαμβάνεται, να ανακρίνεται, να δικάζεται, να καταδικάζεται. Δεν είχε κάποιον ιστορικ να δείξει την παραμικρή ευαισθησία, αν μη τι άλλον, να περιγράψει τα γεγονότα. Τα οποία βουλευτής αυτής της Βουλής έβγαλε στη δημοσιότητα. Αλλά όταν ο βουλευτής επάτησε μέσα στην απαγορευμένη ζώνη, πρώτη είδηση για τρεις ημέρες. Και απαντώ στην κυρία Ναταλίδου. Έχω κάνεις παράπονο, ναι, το βάλασαι. Όχι, δεν έχω παράπονο. Βάλασαι πρώτο. Δεν έχω κανένα παράπονο, κύριε Πρόεδρε. Η είδηση, η πρώτη πάντα, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπος Μακάριος, έλεγε Μακάριο. Εδώ όμως δεν είμαστε επί εποχής του Μακάριου. Και το ερώτημα είναι ότι αυτές τις καταγγελίες που είπα τώρα για την κακή διαχείριση των συμμετοχόντων την μετέφερα στον νέο διευθυντή του ΡΙΚ, τον νέο εκτελεστικό. Έχει μου τον Μάιο που μάσχεται ο άνθρωπος να το διερευνήσει. Ρε παιδί μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολο πράγμα να κάνει τον πίνακα να το δει, του τον έστειλα κιόλας. Είναι τόσο δύσκολο. Και αυτός ο άνθρωπος, όποτε ανοίξει το στόμα του, μιλάει για τη δημοκρατία. Μιλάει για τη δημοκρατία. Γι' αυτό σήμερα εγώ θα καταψηφίσω αυτόν τον προϋπολογισμό και ας συνεχίσουν να γράφουν και να λένε ό,τι θέλουν. Εύχομαι την επόμενη φορά να γίνουν 6 βουλευτές, 7. Και όταν γίνουν 17, τότε θα συλλάξουν τον νου τους αυτοί οι κύριοι που ευρίσκονται στο ΡΙΚ και κοροϊδεύουν και την Βουλή και τον λαό και την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα. Και τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Άριστος ο Δαμιανό από το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Αγαπητέ Άριστε. Και μετά έπαιρνε ο κύριος Νίκος Σίγας. Τον Πασουρτίδη είναι κακό το αναφέρει, διότι είναι αστέρα. Αρέσκει του, παίρνουν τον, είναι καλό παιδί. Δεν και κάνει του κανένα κατήρι για να ξέρει. Δεν ξέρω, κύριε, το βάλα σε πρώτον 3 ημέρες. 3 ημέρες έπαιζε. Το λοιπόν, κύριε Άριστε, συγγνώμη για διακοπή. Κανένα πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επειδή φέρω και την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Εσωτερικών, θα παραμείνω στο θεσμικό ζήτημα για το οποίο συζητούμε και θα προσπεράσω το stand-up comedy που προηγήθηκε. Διότι όταν βουλευτής εκχυδαίζει την παρανομία, τότε πιάσαμε μπάτο και δικαιούστε να τοποθετηθείτε χωρίς να σας έχω ονομάσει επί προσωπικού. Παρακαλώ, σας επιτρέπω, ναι. Βεβαίως. Ναι, εκχυδαίζεται την παρανομία. Επάτησα λίγο μέσα στα απαγορευμένα, ναι, αυτό είπετε. Γι' αυτό, επειδή εμείς πρέπει παράδειγμα προς μίμηση, απορρίπτω με ευδελιγμία το stand-up comedy που προηγήθηκε. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Συγχαρητήρια. Όσοι, ακούστε με, όσοι παίρνουν πρόστιμα, πληρώνουν τα πρόστιμα τους, έστω και αν είχαν άλλες επιλογές να αμφισβητήσουν και την φύρα και την αστυνομία. Ήμουν στον δρόμο, αγαπητέ μου κύριε. Ήμουν στον δρόμο, μέσα στον δρόμο. Και μέσα στους δρόμους δεν γράφεται κανένας. Άντε γεια. Δεν θα δώσω συνέχεια, αν και γνωρίζω από τη θύρα ακριβώς που ήσασταν. Λοιπόν, επί της ουσίας, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου έχει το προνόμιο να προηγείται της ύπαρξης αυτής τούτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το ΡΙΚ έχει υποχρέωση να προασπίζεται, να προωθεί βασικές αρχές και αξίες αυτής της δημοκρατίας.
όπως είναι η ελευθεροφωνία, όπως είναι η αποτροπή της πολιτικής ή άλλης λογοκρισίας, όπως είναι η ισότιμη μεταχείριση. Και επειδή με την ιδιότητα ναι της Επιτροπής Εσωτερικών και του Προέδρου πρέπει να καταγράψουμε μια σαφή προσπάθεια βελτίωσης ζητημάτων που αφορούν την οργανωτική διάσταση και ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει καταρτιστεί έναν οργανόγραμμα με σοβαρές αδυναμίες, με αδικίες ενίοτε, με ανθρώπους που παραμένουν ως εργαζόμενοι πολλαπλών ταχυτήτων στο ΡΙΚ και ναι με διακρίσεις σε βάρος προσωπικού. Πρέπει όμως να πούμε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει αυτό το βήμα μπροστά. Στη δική μας αντίληψη, η πολιτική κάλυψη των ατόμων μας ως βουλευτές μας αδικεί ως σώμα όταν μετατρέπουμε το ζήτημα της δεοντολογίας του ΡΙΚ σε πόσο ατομικό χρόνο λάβαμε στο Ίδρυμα, αν και ισχύει αυτό το πράγμα. Για πάρα πολλούς από εμάς, για πάρα πολλά κόμματα. Και πέραν του κόμματος της αριστεράς. Πολλοί άλλοι συνάδελφοι δικαιολογημένα δικαιούνται να καυτηριάζουν επιλεκτικές παρουσίες, καλύψεις κτλ. Θα αποφύγω να δώσω προσωπικά παραδείγματα, αν και έχουμε τεκμηρίωση η οποία θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Αλλά είναι αλήθεια ότι κάποια πράγματα βγάζουν μάτι. Και δεν θα σταθώ στα εξατομικευμένα ζητήματα, αλλά στα ζητήματα τα θεσμικά, τα πολιτικά. Επειδή έκαναμε πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν το μετερίζημο ονομάζεται πολιτική, οι λέξεις έχουν σημασία. Και όταν βεβαίως πέραν του ότι ξεκινά και τελειώνει με τον Πρόεδρο και ενδιάμεσα διαθίζεται με τους υπουργούς, διότι είδηση είναι η κυβέρνηση, είτε είναι ο Πρόεδρος είτε το Υπουργικό, αλλά όταν σε αναφορές υπουργού μπαίνει η λέξη δήλωσε και σε αναφορά βουλευτή του όποιου βουλευτή, μπαίνει δίπλα το ρήμα, ισχυρίστηκε, αυτόματα αποδομήθηκε το περιεχόμενο. Επομένως, αυτά τα τεχνάσματα που καταγράφονται και στο ΡΙΚ, ειδικά στο ΡΙΚ δεν επιτρέπονται διότι είναι κρατική ραδιοτηλεόραση. Είναι δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και κακά είναι τα ψέματα. Έχουμε καυτηριάσει και θέλω να πω ότι επί τούτου συμφωνώ και με τον κύριο Θεμιστοκλέος και με την κυρία Τσαλίδου, ότι δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται 2 μέτρα και 2 σταθμά, αλλά την ίδια ώρα, όταν πρόκειται να εφαρμόσουμε διοντολογία, να επικαλούμαστε κανέναν τρόπο δογματικών κανονισμού. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Ασκήσαμε κριτική στην Επιτροπή Εσωτερικών για το γεγονός ότι 2 σημαντικές ενημερωτικές ζώνες, η ώρα 2 και η ώρα 6, αποφασίστηκαν έτσι ξαφνικά ότι δεν θα παίζουν πολιτικές ειδήσεις προερχόμενες από τα κόμματα. Ερωτήσαμε τη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει απάντηση γιατί το έκαμα. Μάλιστα, αντέδρασαν και συνάδελφοι προερχόμενοι προς πίστηνους από τον κυβερνών κόμμα. Γι' αυτό που μόλις έχω αναφέρει. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν του ΡΙΚ? Είναι να μεταφέρει την είδηση, αλόβει την αυτούσια. Προφανώς υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας και μια αρχή ραδιοτηλεόραση που καθορίζει την είδηση. Αλλά λυπούμε πάρα πολύ. Δεν είναι είδηση κατά ανάγκη το τι λέει ένας υπουργός. Και σίγουρα είναι είδηση όταν ένα κόμμα ασκεί κριτική στα κακό κείμενα κατά την άποψη μας ως αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Και δεν θα δώσω προσωπικό παράδειγμα, αλλά παράδειγμα των προηγούμενων 2 εβδομάδων ευωούσε η κοινωνία για το ζήτημα της συμπεριφοράς και της μεταχείρισης που έτυχαν ορισμένοι για το μαύρο κατασκοπευτικό βαν, για την παραγωγή και εξαγωγή κακόβουλων λογισμικών, με ονόματα και διευθύνσεις, τίποτε από το ΡΙΚ. Τίποτε απολύτως.